Παιχνίδι, ήταν δίλημα. Συγγνώμη, ναι, ναι, δεν πειράζει, παρακαλώ. Απλά ήταν δίλημα γιατί. Πρώτος προπονητής, πρώτη φορά στο ΆΚΑ όμως θα κάνει προπονητής και κάτι στη Μόσχα. Όπως είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης σε μια του Παναθηναϊκού. Τη ομάδα, γιατί επαναλαμβάνω, αιωρούνται διάφορες φήμες. Αυτό που δεν έχει σχολιάσει και θέλω να το προλάβεις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είναι Ρικ Πιτίνο. Μέσα στην ρήμη του λόγου δεν είπε τίποτα για τα όσα. Νέα απόπειρα από τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Γκαρσία. Πάλα χαμηλά στον Τόμας. Θέλει να πάει σε παιχνίδι ένας-ένας. Γύρισε, ήταν δύσκολη προσπάθειά του. Αντί το κούμπο, ταμπλό, ο Παναθηναϊκός θα βγάλει την άμυνα. Απρόσεκτα όμως, ο Τζέιμς θα κλέψει, θα κοπεί από τον Αντί το κούμπο. Δύο highlights από τον forward του Παναθηναϊκού σε επίθεση και άμυνα. Μπρουξ. Ο Μίτσοφ αυτή τη φορά σημαίνει. Έφτασε ξανά στον καλάθι. Μπροστά στο James θα δοκιμάσει σου για τρεις από πολύ μακριά και θα βρει στόχο. Όσον αφορά τον Νίκ καλάθι. Ο Μίτσοφ από εκεί ευστόχησε λίγο πριν, θα το κάνει και τώρα. Τον περιμένει ο Τόμας. Αστόχησε στο λέει από James. Μάζεψε ο Τόμας. Καλάφης. Προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε. Στο ψηλότερο Ταρτζεύσκι. Ελεύθερος ο Παπάς για τρεις. Νέο follow από τον Αντετοκούμπο. Χρόνο του φώναζαν οι διαιτητές να επιστρέψει στο παρκέ. Ένα pick and roll με τον Γκις. Μια συνεργασία με καλάθι με τον Αμερικανό. Ο Τζέραλντ δημιούργησε χώρο. Από το screen του Γκις. Γύρισε την μπάλα. Πρόλαβε να τον κλείσει ο Ταρζεύσκι, ο Γκίστ όμως επέμεινε 3-8. Γιατί πήγε ανάποδα από εκεί που περίμενε ο Ταρζεύσκι, πήγε από την άλλη πλευρά. Πολύ όμορφη πάσα του James, ο Ταρζεύσκι. Ψηλά ο Κουντάιτης, πέρασε ο James, βρήκε μπροστά του τον Γκίστ. Έβγαλε μια τρομερή πάσα στον Κουντάιτης. Καλή άμυνα του Παπά, αρνήθηκε την πάσα στον Τζέδελς, ο Μίτσοφ. Ο Κουντάιτης μπορεί να κάνει και βήματα. Καλάφης. Και όχι μόνο σε κάποιες αλλαγές κινήσεις για τον James καλά. Ύψωσε ο καλάθις, κάρφωσε ο Γκίστ. Γκίστ για να κρεμαστεί από το ιταλικό καλάθι 19-14. Ο Τζέρελς θέλει να απαντήσει. Ο Σούκπε. Ένα πολύ γρήγορο 2-7 δείχνοντας ότι είναι ομάδα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει. Ο καλάθις σε record foul. Μπαλά έφτασε χαμηλά στον Κουντάιτης. Μπαλά έφτασε στον Τόμας. Αναγκάστηκε όμως να τραβηχτεί αρκετά έξω. Τώρα πλησίασε και τελείωσε τη φάση. Μπαρζεύσκι. Μίτσοφ. Πάνω σε άμυνα θα δοκιμάσει για τρεις. Ο Κουντάιτης θα προλάβει να δείχνουμε μέχρι το σουτ από τον Λετωνό. Τζέρελς. Νίκησε τον Λεκάβιτσου. 6 δευτερόλεπτα και Αρμάνι. Κακός χειρισμός του Νέντοβιτς. Έβαλε τα χέρια του Μίτογλου. Φωνές για βήματα από τους φίλους. Και δεν βγήκε γιατί ο Λεκαβίτσου κάπου αλλού πήγε. Κάπου χώθηκε μέσα στους ψηλούς και χάθηκε όλος ο αιρμός της επίθεσης. James. Ψηλά ο Κουντάιτης του έδωσε screen. Ο Λεκαβίτσου έμεινε κολλημένος στο James. Αφού τράβηξε τον μόρφη πάσα στον Λοτζέσκι, τον έκοψε ο Μίτσοφ. Κουσμίνσκα θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Μπέρτανς για τρεις εντελώς και μαρκάριστος. Ετοιμάζεται και ο Αντετοκούμπο, καθότι η απουσία του στέρισε σε ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Να ο Καλάθης, ο οποίος πήρε σκρίν από τον Αντετοκούμπο, η μπάλα στην αδύνατη πλευρά. Ο Τόμας προσπάθησε να πλησιάσει με το αριστερό του χέρι. James. Τον πρόλαβε ο Καλάθης. Με βήμα πίσω βρήκε χώρο να εκτελέσει. Πρώτη πόντη για τον Καλάθης. Και στο ξεκίνημα είχε και θερμό ένα αγκαλισμό στο κέντρο του γηπέδου πολλή ώρα πριν την έναρξη. Πήγε από την πλευρά του Τόμας και του πάσαρε την μπάλα χαμηλά. Αυτός απέναντι στον Κουσμίνσκας δεν είχε πρόβλημα. Κουσμίνσκας θέλει να ανταποδώσει τους πόντους που δέχτηκε και τα καταφέρει. Που δίνει πολλές λύσεις στην Αρμάνη μετά τους Κουντάιτης και Τζέρελς. Ο Καλάθης μετράει το καλάθι. Η μπάλα είχε χτυπήσει το ταμπλό. Πιο καθαρά δεν γινόταν. Βρήκε μπροστά του τον Λάσμε, ύψωσε για τον Κουντάιτης. Χάθηκε η μπάλα για την Αρμάνη, έκλεψε ο Λάσμε. Παναθηναϊκός τώρα που θέλει να πάει σε πιο γρήγορη επίθεση. Ο Καλάθης θα φτάσει μέχρι το λέει. Τώρα στην επίθεση θέλει να δει το σουτάκι του Λάσμε που το έχει από την κορυφή. Διαφορετικά θα κόψει ο Θανάσης. Μπάσκετ τον δει για να του δώσει την μπάλα. Η Αρμάνη. Τέσσερις οι assist.
Χαλάθης. Στην αδύνατη πλευρά ο Παπάς ελεύθερος για τρεις. Μέσα. Ήδη ένας-ένας με τον Παπά. Ήρθε ο Λάσμε. Καθυστέρησε να αντιδράσει, αλλά ο Μίτσοφ αστόχησε. Ο Παπάς μαχητικά θα βγει μπροστά στην μπάλα. Ευνηδιασμός τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπάς θέλει να πάει στο lay-up. Θα βοηθήσει ο Αντετοκούμπο που σκεπάζει εκεί σε κάθε φάση το καλάθι της Αρμάνης. 40-44. Τελευταίο σουτ του πρώτου μέρους μέσα από τον Νέντοβιτς. Προσποιήθηκε ξανά στον Παπά. Θέλει να περάσει. Ελεύθερος ο Λάσμε από το ύψος των ελευθέρων βολών. Κουντάιτης με τον Τόμας. Πλησίασε ο Λιθουανός, τελείωσε τη φάση. Τώρα στο τζαμπουκά του Νίκου Παπά, ένα drive τον Νίκο Παπά θέλει να δει να ανοίξει άμυνα, να του δώσουν screen και να μπει προς το καλάθι. Διαφορετικά η μπάλα να πάει στο Λοντζέσκι, ο οποίος πάντα θα είναι έτοιμος στο τρίποντο για να εκτελέσει. Να κλέψει την μπάλα, το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ρίσκο. Ο Τόμας θέλει να ανταποδώσει και θα τα καταφέρει. Ο Παπάς κάθισε στον πάγκο στη θέση του Λάγκφορντ. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παπάς πήρε τη θέση του Λάγκφορντ. Ο Λοντζέσκι θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Μιστά του τον Ταρτζεύσκι, ο οποίος χρησιμοποίησε και το χέρι του για να τον σταματήσει. Ο Γκίστ είχε μισμάτς. Και πάλι να παίξει με πλάτη ένας εναντίον ενός. Ας ακούσουμε από τον Σπύρο Δημολίτσα τι υπόθηκε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο καλάθι στην μπάλα, ο Μίτοβλου στο τρίποντο. Καλάθι από τον Λοντζέσκι μετά από. Τελευταίο λεπτό τρίτης περιόδου. Καλάθις. Ο Μίτσοφ ακολουθεί την οδηγία του προπονητή του. Ο Παπάς έκοψε στην καρδιά. Τελικώς αυτό το τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου δείχνει ότι μπορεί. James. Κλείστηκε από τον καλάθι. Βρήκε πάσα στον Μίτσοφ. Ο Μίτογλου καθυστέρησε ένα. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Πλησίασε ο καλάθις. Αστόχησε. Παίξει και στα 10 λεπτά της τρίτης περίοδου. Η καμέρα. Γιατί από αυτό το replay από κάτω δεν θα φάνει ποτέ. Ο Νέντοβιτς στο Μίτσοφ. Στην αδύνατη πλευρά είναι ο Τζέρελς. Προσποιήθηκε. Εκτέλεσε μετά από τρίπλα. Σήμερα ο Τζέρελς έχει τηθεί James. Καλάθης. Με βήμα όχι. Πίσω εκτέλεσε. Σουτ για δύο πόντ. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Δεν έχω λόγια, δηλαδή είναι καταπληκτικός ο Καλάθης. Να τον και πάλι. Γύρισε την μπάλα στον Κίστ. Τελειώνει τη φάση. Καλάθης. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Καλάθης με αυτό το φλότερ δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά ήταν ο. Η Ιταλική ομάδα δεν στήχησε. Ο Λοντζέσκι αμέσως μετά την επαναφορά μέσα. 64-69. Θέλει όμως ακόμη μεγαλύτερη καλή πίεση. Καλή άμυνα του Κίστ, ο οποίος φεύγει με τον Μίτσοφ μπροστά του. Θα τελειώσει τη φάση. Κάρφωσε την μπάλα, του είπε. Θέλει να βάλει φωτιά κι άλλη μέσα στο γήπεδο ο κύριος Βόβορας. Έκλεψε ο Τζέρελς. Η καλή αμυντική προσπάθεια όμως άνοιγε στο Τζέιμς. Ο Τζέρελς θα τελειώσει. Ο Τόμας προσπαθεί να βάλει τον Μπρουκ στην πλάτη του. Παίρνει την μπάλα τώρα. Πάει σε παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Γύρισε. Κατάφερε να σκοράρει του τον Τόμας. Αυτό έχει διαβάσει ο Τζέιμς και προσπαθεί να πλησιάσει. Ο Μίτσοφ προτίμησε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Έφτασε στο lay-up. Καλά δε και φάουλ. Ξανά ο Τόμας πάνω του. Ο James με βήμα πίσω, δοκίμασε για τρεις. Βλέπετε να παίξει και τα υπόλοιπα τρία περίπου που απομένουν. Ο James έκανε airball στο lay-up. Ο Κουντάιτης. Κακή η πάσα του, έκλεψε ο Γκίστ, γύρισε σωστά στον Παπά. Καλάθης. Όμορφη ραχιαία, τελείωσε τη φάση. Η μπάλα στον αέρα, ο Λοντζέσκι τη μάζεψε πεσμένος. Πάσαρε στον Γκίστ. Λοντζέσκι για τρεις. Μέσα. Ξανά ο Καλάθης. Ανέβηκε ο Γκίστ για να δώσει screen. Ο James βρέθηκε μπροστά στον Καλάθη. Ο Καλάθης δεν τελείωσε τη φάση. Θα την τελειώσει. 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Λοντζέσκι. Πέρασε. Δεν χρειάζεται δύο. Παναθηναϊκό. Ο Μίτσοφ επανέφερε. Φάουλ δεν έγινε. Δεν το δίνουν οι διαιτητές. Τώρα θα γίνει φάουλ από τον. Τρίποντο πουθενά άλλου. Ο Γκίστ θα πάρει την μπάλα, δεν πρόλαβε να εκτελέσει ο James Γκίστ. Τέλος του παιχνιδιού, 83-86, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει καλύτερη μοίρα στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα.